με την επιστροφή στην ΑΔΕ κατηγορία. Ξεκινάει η Energian Kavala BC τις προπονήσεις το προσεχές διάστημα με όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. Στην τηλεόραση του Σέντερ μίλησε ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Παπάς, ο οποίος είπε ότι απομένουν για να ολοκληρωθεί το ρόστερ ακόμα 2 μεταγραφές. Επιστρέφουμε στην Α2 μετά από ένα χρόνο στη Β' Εθνική. Έχουμε δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο. Υπολείπονται 2 μεταγραφές ακόμη. Αυτές που δικαιούμαστε και θα τις κάνουμε οπωσδήποτε. Μία στα γκάρτ και μία στους ψηλούς. Πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι, θα έλεγα, πολύ περίεργο. Θα γίνει κάτω από περίεργες συνθήκες και αδιευκρίνησες συνθήκες. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν αυτή τη στιγμή αν θα γίνει με φιλάθλους. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει σχηματιστεί λόγω της πανδημίας από πέρσι, έχει σχηματιστεί ένας ογκώδης όμιλος 18 ομάδων. Είναι πολύ μεγάλος αυτός. Πολύ μεγάλη δηλαδή, η κατηγορία αυτή, η Α2. Και η γεωγραφία είναι ακόμη πιο δύσκολη για μας. Αν πούμε ότι μετά την αργητορική Ελευθερούπολη πρέπει να βρούμε επόμενη ομάδα, να φύγουμε από Θεσσαλονίκη, γιατί το Ανατόλια που μπορεί να παίξει την κατηγορία δήλωσε αδυναμία και δεν θα παίξει. Και μετά η πιο κοντινή μας είναι τα Γιάννενα. Γιάννενα, Αγρίνιο, που και αυτοί έχουν προβλήματα και δεν ξέρουμε αν θα συμμετέχουν. Και από εκεί και πέρα πάμε 3 φορές στην Πελοπόννησο, σε Ναύπλιο, Πάτρα και Αμαλιάδα. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αθήνα δηλαδή, ούτε καν λεκανοπέδιο, μέσα στην Αθήνα όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Καταλαβαίνετε... Αυτό συνεπάγεται πολλά έξοδα για μετακινήσεις, έτσι. Πολλά έξοδα, είναι δυσβάστακο για μας. Οι μεταφορές, τα ξενοδοχεία, οι διαμονές. Να φανταστείτε ότι οι Αθηναίοι κάνουν κανένα ταξίδι, θα έρθουν δηλαδή στο Πράβι και σε εμάς και θα δυσανασκετούν, ας πούμε, ότι κουράστηκαν. Τι να πούμε εμείς που βδομάδα παραβδομάδα θα είμαστε αναγκασμένοι να παίρνουμε στο λεωφορείο και να πηγαίνουμε είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Αθήνα. Είναι περίεργα τα πράγματα. Να δούμε, κύριε Σπιτσέρη, πώς ακριβώς θα γίνουν. Οικονομικά είναι πολύ δύσκολα. Εμείς, χάρη κυρία στην Energian που είναι ο χωρικός ονοματοδοσίας, μπορούμε και φτιάχνουμε ένα αξιόμαχο σύνολο. Πιστεύω άλλες πόλεις δεν θα τα καταφέρουν. Ήδη σας είπα, το Ανατόλια έχει αποχωρήσει, το Αγρίνιο δεν ακούγεται, η Αμαλιάδα το ίδιο, τα Γιάννενα το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα και φέτος για πρώτη φορά δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ξένου κοινοτικού που λέγαμε. Τα προηγούμενα χρόνια η Α2 έπαιζε με έναν κοινοτικό. Από εκεί και πέρα εγώ θαυμάζω τους γείτονες, το ΟΣΟΕ που μπορεί και κάνει τόσο υψηλές μεταγραφές. Εμείς είμαστε σε μια άλλη φιλοσοφία. Είμαστε στη φιλοσοφία μιας νεανικής ομάδος η οποία θα παίζει πολύ καλή άμυνα και πολύ καλό μπάσκετ και μέσα από αυτό θα συγκροτήσουμε μια ισχυρή έδρα και πιστεύουμε ότι θα είμαστε ψηλά στο τέλος αυτής της διαδρομής, θα είμαστε ψηλά στην κατάταξη.